ένας ακόμη φυσικός πνεύμονας έκτασης πέραν των 2 τετραγωνικών χιλιόμετρων κρατικού και ιδιωτικού δάσους μετατράπηκε σε κρανίου τόπο. Στάχτες και αποκαίδια αντικατέστησαν τα καταπράσινα πεύκα του δάσους Αδελφή. Μεγάλη απώλεια για το χωριό μας. Με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν οι ρήψεις από τα εναέρια μέσα τα οποία έδωσαν την δική τους μάχη σε μια προσπάθεια να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά και να κατασβέσουν τις αναζωπηρώσεις. Έχει πολλά χρόνια να δούμε κάτι τέτοιο. Πράγματι είναι μια καταστροφή για το περιβάλλον, την περιοχή μας. Όσο γνωρίζουμε, είναι ο ανθρώπινος παράγοντας που ξεκίνησε αυτή η φωτιά. Η τεραστίων διαστάσεων πυρκαγιά ξέσπασε χθες γύρω στις 3:30 το απόγευμα σε περιοχή μεταξύ των χωριών Φτερικούδη και Παλεχώρη. Εκδηλώθηκε αρχικά σε περιοχή κοντά στην τοποθεσία Γεφύρη του πόρου στο Φτερικούδη. Είναι μια από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές στα κυπριακά δεδομένα, ίσως μεγαλύτερη και από αυτή του Σαϊτά. Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν μέχρι το βράδυ στην περιοχή δυσχέραιναν το έργο της πυρόσβεσης με αποτέλεσμα πολύ γρήγορα να επεκταθεί νοτιοανατολικά με κατεύθυνση προς τα χωριά Ασκάς και Παλεχώρη. Έχει επεκταθεί και λόγω των ανέμων είναι σχεδόν ανεξέλεκτη. Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης του Τμήματος Δασών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας των Κοινοτικών Συμβουλίων της περιοχής, εθελοντές και κάτοικοι των περιοχών έδωσαν ολονύκτια μάχη με την πύρινη λέλαπα. Μέχρι αργά το βράδυ, οι φλόγες κατέκαυσαν μεγάλο μέρος του κρατικού δάσους Αδελφή, καθώς και ιδιωτικό δάσος. Το τμήμα δασών με την χρήση προωθητών γης κατασκεύασε δρόμους και αντιπυρικές λωρίδες προκειμένου να ελέγξει την φωτιά. Νωρίτερα δόθηκαν οδηγίες εκένωσης εξοχικών κατοικιών που βρίσκονται στην περιοχή, ενώ λόγω του δύσβατου της περιοχής ένα όχημα του τμήματος δασών ανετράπη χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Ένας πυροσβέστης του τμήματος δασών κατέληξε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας με αναπνευστικά προβλήματα. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στην συνέχεια πήρε εξιτήριο. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται, ωστόσο εκ πρώτης όψεως φαίνεται να αποδίδονται στον ανθρώπινο παράγοντα.